921, το ΙΕ κεφάλαιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. 15 κεφάλαιο, ΙΕ κεφάλαιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Σελίδα 921. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτυλοί δια να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον. Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμου και υπάγει ζητών το απολωλός έως σου έβρει αυτό. Και βρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθώνει στον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς συγχαρείτε με ότι έβρον το πρόβατον το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δι' ένα μαρτωλόν μετανοούντα μάλλον παρά δι' 99 δικαίους ή τινές δεν έχουσιν χρίαν μετανοίας. Ή τις γινή έχουσα 10 δραχμάς εάν χάσει δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λίχνον και δε σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν. Και αφού έβρει συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας, λέγουσα συγχαρείτε με διότι έβρον την δραχμήν την οποία έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δια ένα μαρτωλού μετανοούντα. Είπε δε, άνθρωπος της είχε 2 ιούς. Είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος περιουσίας». Και διαμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη σε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού δια ναβός και χείρους. Και επεθύμη να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπεν, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών μου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω τη στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα στους πόδας αυτού». Και φέροντες των μόσχων των σιτευτών, σφάξατε και φαγόντε σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη, και έρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν στην οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς, και προσκαλέσας έναν των δούλων, ηρώτα τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξεν ο πατήρ σου των μόσχων των συστευτών διότι απείλαυσεν αυτόν γένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτή εντολήν σου δεν παρέμειν και σε με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δι' να εμφραθώ μετά των φίλων μου». Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συστευτών. Ο δε είπε προς αυτόν τέκνον, «Συ πάντοτε με τεμού είσαι, πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εμφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και βρέθη. Αμήν». Να διαβάσουμε και ένα εδάφιο. Το διαβάζω μόνος μου, είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου. «Ή καταφρονείς το πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν. Αμήν».
Το έργο του Θεού εκπληρώθηκε, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη για να αποκαλύψει πρώτα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, για να φανερώσει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά και για να ελευθερώσει τους καταδυναστευομένους από του διαβόλου και να τους φέρει στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και οι παρέες του ήταν οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Θα ήθελε και τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, αλλά αυτοί δεν τον ήθελαν. Και ο Χριστός πηγαίνει σε αυτούς που τον θέλουν. Το πρώτο βασικό ερώτημα λοιπόν, αδερφοί, είναι τον θέλεις? Για να τον θέλεις πρέπει να έχεις επίγνωση ότι είσαι αμαρτωλός. Να έχεις επίγνωση ότι δεν ξέρεις καλά τα πράγματα. Να έχεις επίγνωση ότι μόνος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τον θέλεις? Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς δεν τον πολύ ήθελαν. Και επειδή μαζεύονταν πολύ γύρω του, γι' αυτό και πλησίαζαν. Και αυτό το οποίο είχαν στην καρδιά τους ήταν κατάκριση. Κατάκριση. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς αυτός κάνει παρέα με αμαρτωλούς και με τελώνες. Δεν μπορούσε, το χώραγε η καρδιά τους. Και η καρδιά τους το χώραγε, ήταν γεμάτη με άλλα πράγματα. Με απόψεις, με ιδέες, με πείρες, με ιστορίες, με γνώσεις. Αλλά τον Θεό δεν μπορείς να τον πλησιάσεις παρά μόνο με την απλότητα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, φοβάμαι, ένα πράγμα φοβάμαι σε εσάς, μην τυχόν και ο διάβολος σας πλανήσει όπως την Εύα, σας εξαπατήσει δια της πανουργίας αυτού και διαφθαρούν τα νοήματά σας, οι σκέψεις σας και εκπέσετε από την απλότητα την εις των Χριστών. Οι πολλές σκέψεις, τα πολλά λόγια δημιουργούν, οι πολλές ελπίδες, οι πολλές προσδοκίες δημιουργούν σύνθετη, πολύπλοκη καρδιά έξω από την απλότητα του Χριστού και πλανάτε, πλάνιν ικτράν, όπως των Φαρισαίων και των Γραμματέων. Όλο σκέψεις κατάκρισης ήταν. Δεν τον βλέπεις με τους αμαρτωλούς και με τις πόρνες και με τους θελώνες πηγαίνει. Δεν τον βλέπεις τι κάνει. Κάνει θαύματα το Σάββατο. Ακούς, κάνει θαύματα το Σάββατο. Δεν τον βλέπεις τι κάνει. Αφήνει τους μαθητάς του και κόβουν στάρια για να φάνε ημέρα Σάββατο. Όλο κατάκριση. Αυτοί έχουν εκπέσει από την απλότητα του Χριστού. Ο διάβολος τους κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός να σε φυλάει και να με φυλάει και να μας φυλάει. Μην εκπέσουμε από την απλότητα του να πλησιάσουμε το γιατρό που λέγεται Χριστός, που να πλησιάσουμε το φάρμακο του γιατρού που λέγεται το αίμα του Χριστού. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, αλλά και σε όλους τους άλλους που ήταν παρόντες, ο Κύριος μας είπε δύο παραβολές που δείχνουν την αποστολή του, αλλά και την αποστολή μας. Είπε δε προς αυτούς παραβολή, ποιος άνθρωπος που έχει 100 πρόβατα, αν χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 μόνα τους στην έρημο και δεν υπάγει ζητώντας να βρει το απολωλός μέχρι να το βρει? Πόσο καιρό θα πάρει? Όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί ψάχνει να το βρει. Αυτή είναι η αποστολή του Χριστού. Να ψάχνει να βρει το απολωλός. Να ψάχνει μέχρι να το βρει. Δεν σταματάει να ψάχνει μέχρι να το βρει. Και όταν το βρει, το παίρνει στην αγκαλιά του,
Φωνάζει όλους τους φίλους του και λέει, λάτε να χαρούμε μαζί. Βρήκα το πρόβατό μου το χαμένο. Το βρήκα. Και συνεχίζει η δεύτερη παραβολή. Ποια γυναίκα έχει 10 δραχμές? Οι δραχμές ήταν αξίας, έτσι, περιουσία. Έχει 10 δραχμές. Θα λέγαμε έχει 10 λίρες ή πιο άλλο 10 χιλιοδόλαρα. Και δεν χάνει το ένα μέσα στο σπίτι της. Τι θα κάνει τώρα? Πει, δεν πειράζει, έχω άλλα 9. Όχι. Τι θα κάνει? Ανάπτει λίχνον. Σκουπίζει, καθαρίζει την οικία για να μπορεί να ζητήσει με επιμέλεια τη χαμένη δραχμή. Και ψάχνει μέχρι πότε? Μέχρι να τη βρει. Δεν σταματάει μέχρι να τη βρει. Και όταν τη βρει, φωνάζει τις γειτόνισσές της, ελάτε, βρήκα τη δραχμή μου που είχα χάσει. Τη βρήκα. Έτσι η χαρά γίνεται μεγάλη στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Αυτή είναι η αποστολή του Χριστού. Ο Θεός γι' αυτό τον έστειλε. Αυτός είναι ο τρόπος που η Χριστότης του Θεού φέρνει τον αμαρτωλό σε μετάνοια. Ο Χριστός για το απολωλός, η Εκκλησία για τη χαμένη δραχμή. Αυτός είναι ο τρόπος. Πώς η Χριστότητα του Θεού θα φέρει σε μετάνοια το απολωλός εάν δεν το πλησιάσει ο Χριστός? Πώς μπήκαμε μέσα εδώ? Ο Χριστός μας πήρε από εκεί που ήμασταν και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Και μέσα στην Εκκλησία πώς θα ζήσουμε? Η Εκκλησία ψάχνει τη χαμένη δραχμή. Και αν το καταλάβουμε καλά, θα μας πει μια ιστορία με ένα πολωλός, τον άσωτο Υιό, και μια χαμένη δραχμή, τον πρεσβύτερο Υιό. Μέσα σε ένα σπίτι, ένας απολωλός, ο άσωτος Υιός, και μία χαμένη δραχμή, ο πρεσβύτερος Υιός. Και τώρα να δούμε πώς εργάζεται ο Πατέρας. Γιατί η αποστολή του Χριστού είναι να πάει να βρει το απολωλός. Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να καθαρίζει. Και όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Αυτή που έχει ευθύνη, η μάνα για τα παιδιά της, αυτή έχει ευθύνη. Ο πατέρας για την οικογένειά του, αυτός έχει την ευθύνη της Εκκλησίας. Και ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι έχουν την ευθύνη όλης της Εκκλησίας. Και ο τρόπος δεν είναι άλλος. Πρώτα ανάβει λίχνο. Πρέπει να έρθει το φως του Ευαγγελίου, ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και ύστερα να έρθει καθαρισμός, μετάνοια, επιστροφή. Εάν δεν έρθει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μου, για την καρδιά μου, για την οικογένειά μου, για τους αδελφούς μου, για τους φίλους μου, αν δεν έρθει ο Λόγος του Θεού στην καρδιά μου και αν δεν καθαρίσω την καρδιά μου, θα ψάχνω και δεν θα βρίσκω τίποτα. Τίποτα δεν θα βρίσκω. Μόνο όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού μέσα μου θα μπορώ να ψάξω να βρω το πρόβλημα της καρδιάς μου. Μόνο όταν έρθει ο Λόγος του Θεού μέσα μου και πάρω την απόφαση του καθαρισμού θα δω το πρόβλημα της οικογένειάς μου. Και τότε θα ψάχνω και θα βρω. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Να ψάχνω για να βρω, όχι να ψάχνω μάταια. Όπως λέει ο Παύλος, να πυγμαχώ στον αέρα. Να παίρνω δρόμους που δεν με οδηγούν ποτέ στο ποθητό αποτέλεσμα, στο λιμάνι, τον καλό λιμένα. Εμπιστεύομαι τον Χριστό που θα έρθει να με βρει.
αλλά είναι ανάγκη να εξετάσω κι εγώ τον εαυτό μου. Ο Χριστός έρχεται και με βρίσκει το απολωλός. Αλλά πρέπει κι εγώ να βρω τη χαμένη δραχμή. Πρέπει να τη βρω μέσα μου εδώ. Μου έχει δώσει 10 δραχμές και τη μία κάπου την έχασα. Την έχασα με τις σκέψεις, την έχασα με τις λογικές μου, την έχασα. Πρέπει τώρα να έρθει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μου. Να αρχίσω να καθαρίζω και να μετανοώ και να επιστρέφω. Για να μπορέσω να τη βρω. Να βρω τον εαυτό μου. Να βρω την αλήθεια, να βρω τη ζωή μου. Να βρω και τώρα αδερφοί αυτό που είπε ο Θεός. Να βρεις τη χαρά σου. Την έχασες. Τι ωραίο που ήτανε, Κύριε μου. Να βρεις τη χαρά σου, την έχει δώσει. Σου έχει δώσει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια και την παρουσία Του. Τι έχασες από αυτό? Τι έχασες? Όλα! 1, 2, 3, τι θα κάνεις τώρα? Θα τα αφήσεις χαμένα, σκονισμένα ή θα ψάξεις να τα βρεις εσύ? Ο Χριστός έρχεται, ήρθε, αμήν, ήρθε στη ζωή μου, έρχεται στη ζωή μου. Αλλά πρέπει εγώ να ψάξω, να βρω τη χαμένη χαρά μου, τη χαραμένη ελπίδα μου, τη χαμένη πίστη μου, τη χαμένη εκράτειά μου, τη χαμένη παρουσία του Θεού. Πρέπει να ψάξω. Και για να ψάξω σωστά και αποτελεσματικά ώστε να τη βρω, πρέπει να ανάψω το λίχνο. Λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Ο προφητικός λόγος του Θεού είναι σαν λιχνάρι που φέγγει σε σκοτεινό τόπο, μέσα στη σκοτεινιά. Δεν πρόκειται να βρεις τίποτα. Στη σκοτεινιά της απιστίας, της κατάκρισης, της ζήλιας, του φθόνου, της κακίας, του παράπονου, της πίκρας, τίποτα δεν θα βρεις. Μόνο ο Λόγος του Θεού θα σου δώσει φως και η μετάνοιά σου και η επιστροφή θα σου δώσει καθαρότητα και τότε θα ψάξεις με επιμέλεια και θα βρεις τη χαμένη δική σου δραχμή. Τι έχεις χάσει, Γιώργο? Τι κάνεις για να το βρεις? Τι έχεις χάσει, αδελφέ μου? Τι κάνεις για να το βρεις? Τι έχεις χάσει? Θα τα χάσεις όλα μέσα στη σκοτεινιά. Ψάξε να το βρεις. Άναψε το φως. Πήγαινε στον Χριστό να έρθει ο Λόγος του Θεού εν δυνάμει να σου δώσει φως, αποκάλυψη. Τι έχεις χάσει? Έχεις χάσει τη γυναίκα σου, έχεις χάσει το παιδί σου, έχεις χάσει τον αδελφό σου, έχεις χάσει την αδελφή σου. Τι έχεις χάσει? Ψάξε να το βρεις. Όχι μάταια, όχι επιπόλαια, τίποτα δεν θα βρεις. Αλλά με το φως, με τη μετάνοια και την επιστροφή, όταν όλα θα καθαρίσουν, τότε θα το βρεις. Μπορεί να κουραστείς λίγο, αλλά θα το βρεις. Θα το βρεις. Μη μένεις με χαμένη τη δραχμή, γιατί θα αρχίζουν μία-μία να χάνονται όλες. Ο Θεός, αδερφοί, να μας δίνει αποκάλυψη και φώτιση. Μη χάνουμε, αδερφοί, και δεν το βρίσκουμε, δεν το ψάχνουμε να το βρούμε. Δεν θέλω να χάσω τίποτα από όσα μου έχει δώσει ο Θεός. Αλλά αν αρχίζω να χάνω, θα φτάσω να γίνω να μην έχω τίποτα. Αν αρχίζω να χάνω, να χάνω, στο τέλος θα μείνω τίποτα. Πατέρας είχε 2 παιδιά. Και ξεκινάει τώρα το πρόβλημα του απολωλότος. Δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας. Πάρ' το παιδί μου. Και έφυγε. Ο πατέρας δεν πονάει. Ναι, αλλά ξέρει τον τρόπο. Θα στείλει τον Ιησού. Αλληλούια.
θα στείλει το Χριστό. Μόνος του τι θα κάνει? Θα χάσει όλα. Γιατί? Γιατί δεν ψάχνει μέσα του να δει τι έχει, κάτι χάνει. Το έχασε το πρώτο, έχασε το δεύτερο, έχασε το τρίτο. Το απολόλος χάνει. Και στο τέλος δεν του μείνει τίποτα. Και ο Χριστός τον περιμένει. Και όταν φτάνει στην απόλυτο μηδέν, τότε πάει ο Χριστός και του λέει: εξύπνα, έχει έρθει τι ο κοιμόμενος. Ήρθε σε αυτόν μόνος του. Η Χριστότητα του Θεού τον φέρνει σε μετάνοια. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει μόνος του. Δεν πιστεύω να πιστεύεις ότι μόνος του ήρθε σε αυτόν. Μόνος του έφτασε εκεί που έφτασε. Ο Χριστός τον έφερε σε αυτόν. Και γυρίζει, ο πατέρας τον περίμενε. Γιατί τον περίμενε? Γιατί ήξερε ότι είχε πάει ο Υιός του να τον βρει, να τον φέρει. Πήγε να τον ψάξει, να τον βρει, να τον φέρει. Και τον έφερε. Πώς τον έφερε? Ταπεινωμένο, μετανιωμένο, γεμάτο αμαρτίες που τις εξομολογήθηκε. Αμάρτησα εκεί πατέρα. Και όταν τον είδε έτσι, τον αγκάλιασε. Βρήκα το γιο μου το χαμένο. Τον βρήκα. Λέει, δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου. Πάψε τώρα που δεν είσαι άξιος. Ήσουν ποτέ για να είσαι τώρα. Κατά χάριν είσαι γιος μου. Εγώ σε γέννησα. Βάλτε του τη στολή την καλύτερη. Δώστε του το δαχτυλίδι. Φορέστε του και τα υποδήματα. Και φέρτε τον μέσα. Και σφάξτε και το μόσχο το συντευτό. Και ελάτε όλοι να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί χαμένος ήταν και τον βρήκα. Νεκρός ήταν και αναστήθηκε. Και μάλιστα θέλω να τονίσω κάτι που είδα και μ' άρεσε. Στο 20 εδάφιο λέει: και σηκωστής ήλθε προς τον πατέρα. Το κείμενο λέει: και αναστάς. Ωραία λέξη. Αναισθήθη εκείνη τη στιγμή. Γιατί κατάλαβε το προσκλητήριο του Χριστού. Τώρα χαμένη δραχμή. Ο σκληρός που έχει απόλυτη βεβαιότητα για τη δικαιοσύνη του, έχει δίκιο πάντοτε. Πάντοτε. Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις, ούτε εσύ ξέρεις, ούτε εσύ ξέρεις, ούτε εσύ ξέρεις, μόνο εγώ ξέρω. Αυτός είναι ο πρεσβύτερος Υιός, σκληρός άνθρωπος. Η καρδιά του είναι πέτρα. Ωραία να κοιτάξουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι έχουμε χάσει. Αν έχουμε χάσει την αγάπη, τότε η καρδιά μας είναι πέτρα και πρέπει να τη βρούμε. Αυτός δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τι ωραία παραβολή, τι ωραία εικόνα. Δεν έχει καταλάβει τι έχει χάσει. Και τελικά θα τα χάσει όλα. Δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να μπει στη χαρά του Κυρίου του, του πατέρα του. Γιατί έχει χάσει την αγάπη, δεν μπορεί να συγχωρήσει, δεν μπορεί να αγαπήσει. Έχει δίκιο. Εγώ μια ζωή την τολή σου δεν παρεύει. Εργαζόμουνα, συνέχεια εργάζομαι. Εργάζεσαι, πολύ εργάζομαι για το έργο σου. Ασταμάτητα εργάζομαι για το έργο σου. Και αυτό κάνω και εκείνο κάνω και τ' άλλο κάνω και προσεύχομαι και δοξάζω το Θεό. Έχεις χάσει την αγάπη σου και δεν το έχεις καταλάβει. Έχεις χάσει την πολυτιμότερη δραχμή. Και θα τα χάσεις όλα. Και καθώς φτάνει, βλέπει χαρές, πανηγύρια, γιορτές, τι συμβαίνει? Ο πατέρας σου χαίρεται, γιατί επέστρεψε ο γιος του, ο άσωτος, ο άθλιος, ο ουτιδανός, ο τυποτένιος, ο αμαρτωλός, ο αχρίος, που έφαγε όλη την περιουσία με τις πόρνες, στη γη τη μακρά, επέστρεψε. Και ο πατέρας που έχει όλες τις δραχμές, έχει αγάπη, χαίρεται. Χαίρεται. Και έσφαξε και το μόσχο το συντευτό. Και τον αγκάλιασε, τον καταφύλισε, του έδωσε την καλύτερη στολή.
του φόρεσε ξανά το δαχτυλίδι, του φόρεσε τα υποδήματα και χαιρόμαστε όλοι. Αλλά έχει χάσει την αγάπη. Τώρα θα χάσει και τη χαρά. Θα χάσει και την ειρήνη. Θα χάσει και τη μακροθυμία. Θα χάσει και τη Χριστότητα και την αγαθοσύνη και την πίστη και την πραότητα. Όλα θα τα χάσει. Γιατί δεν έψαξε να βρει τη μία δραχμή. Αγρίεψε. Πότε έχασε την αγάπη? Όταν τον απογοήτευσε ο νεότερος Υιός και τον εγκατέλειψε. Το παλιόπαιδο, μ' αφήνει μόνο μου να δουλεύω εδώ. Τι σώη αδελφός είναι αυτός? Αν να χαθεί από εκεί πέρα. Δεν είναι σαν και εμένα που κάθομαι εδώ και δουλεύω και όλη τη δουλειά του βγάζω εγώ τώρα. Τότε έχασε τη μία δραχμή και δεν το κατάλαβε. Έχασε την αγάπη και δεν το κατάλαβε. Και έχει φτάσει στο σημείο που τα έχει χάσει όλα. Και την αγάπη και τη χαρά και την ειρήνη και τη Χριστότητα και την αγαθοσύνη και την πίστη και την πραότητα. Και θα χάσει και την παρουσία του Θεού. Θα χάσει το σπίτι του Πατέρα. Θα χάσει την αιώνια ζωή. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι. Βγαίνει ο Πατέρας έξω, παιδί μου, έλα μέσα. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, μας μιλάει ο Θεός. Έλα μέσα. Και όταν λέω κάτι δεν το λέω στον αέρα. Μας μιλάει ο Θεός, ο Πατέρας. Έλα μέσα. Αλλά για να έρθεις μέσα πρέπει να ψάξεις να βρεις όσες δραχμές έστω και μία έχεις χάσει. Δεν μπορείς να μπεις αλλιώς μέσα. Έλα μέσα. Αν δεν έχεις όλες τις δραχμές που σου έχω δώσει, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Και θύμωσε και με το Θεό. Δεν τρέπεσαι λίγο? Αυτόν υποστηρίζεις, αυτόν αγαπάς, αυτόν φροντίζεις. Γι' αυτόν έσφαξες το μοσχάρι το σιτευτό. Εμένα ούτε ένα κατσικάκι δεν μου δώσες. Και σε αυτόν τα δώσες όλα. Του δώσες τα πάντα. Του δώσες σπίτι, του δώσες δουλειά, του δώσες... Ξέρω εγώ τι του δώσες, όλα του τα δώσες. Σε μένα ούτε ένα κατσίκι δεν έδωσες. Και δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, αλλά δεν έχεις καταλάβει. Εσύ που δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν σου έχει δώσει, και δεν σου έχει δώσει, ή νομίζεις ότι δεν σου έχει δώσει τίποτα, ότι έχασες. Έχασες τη δραχμή, την πολύτιμη που σου εμπιστεύτηκε. Πώς θα σου εμπιστευτεί τ' άλλα? Αν έχασες την αγάπη, πώς θα σου εμπιστευτεί τ' άλλα? Πώς? Πήγαινε, άνοιξε το Λόγο του Θεού, άναψε το φως, καθάρισε την καρδιά σου, σάρωσε τον οίκον σου, καθάρισε την καρδιά σου από όλα, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσεις να μπεις στη χαρά του Κυρίου σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να μπεις στον οίκο του Πατρός σου. Άνοιξε το Λόγο του Θεού, άναψε το φως. Καθάρισε, σκούπισε, φτιάξε μια καρδιά καθαρή για να δεις το πρόσωπο του Θεού. Αν η καρδιά σου είναι καθαρή, δεν θα δεις το πρόσωπο του Θεού. Αν έχεις χάσει την αγάπη σου, δεν θα δεις το πρόσωπο του Θεού. Αν έχεις χάσει τη χαρά σου, δεν θα βρεις τη δύναμη του Θεού. Αν έχεις χάσει την ειρήνη σου, δεν θα έρχεται ο Χριστός να φυλάει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου. Πήγαινε, καθάρισε και τότε θα βρεις την αγάπη και θα τον αγαπήσεις. Μα είναι ντενεκές ξεγάνωτος, πιο πολύ θα τον αγαπήσεις. Μα έφαγε όλη την περιουσία του Πατέρα μου με τις πόνες, πιο πολύ θα τον αγαπήσεις. Γιατί η αγάπη του Θεού Πατρός θα εκχυθεί στην καρδιά σου την καθαρή δια Πνεύματος Αγίου.
Δεν ξέρουμε ο πρεσβύτερος Ιωσήφ τι έκανε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, να ξέρουμε τι θα κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας. Επαναλαμβάνω, τα πράγματα γίνονται δύσκολα και θα γίνονται όλο πιο δύσκολα. Μη χάσουμε ούτε μία δραχμή, γιατί δεν υπάρχει σταματημός μετά. Ό,τι έχουμε χάσει, να ψάξουμε να το βρούμε. Με το Λόγο του Θεού, με τη μετάνοια και την επιστροφή και το αίμα του Χριστού. Και τότε θα τα ξαναβρούμε όλα όσα μας έχει δώσει ο Θεός. Όλα, όλα. Και τότε με χαρά θα μπούμε κι εμείς στον οίκο του Πατρός. Στη χαρά, στην ευλογία και στη δοξολογία μέσα στο σπίτι του Πατέρα. Τώρα είμαστε απ' έξω. Ο Θεός μας φωνάζει, έλα μέσα. Αλλά δεν μπορείς να έρθεις μέσα αν δεν κρατάς το χέρι σου και τις 10 δραχμές. Ο Θεός να μας φυλάξει. Αμήν. Αμήν.